Εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Είμαστε εν αναμονή για να ακούσουμε συνέντευξη τύπου. Ακούμε το Δημήτρη Σαλπικίδη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι όπως τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν έχουμε την ευκαιρία να καλύπτουμε στραβοβατήματα, γιατί τα παιχνίδια είναι μόλις 6. Και το ότι χάσαμε το πρώτο παιχνίδι στην άδρα μας ίσως είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα, ούτως ώστε να επαναλάβουμε τα λάθη μας και να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε σήμερα εδώ. Δεν σκεφτόμαστε αρνητικά, ούτε έχουμε προδικάσει το αποτέλεσμα επειδή χάσαμε στην έδρα μας. Πάθουμε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να προσπαθήσουμε το ειδικό αποτέλεσμα. Είτε αυτό εδώ είναι η ισοπαλία, είτε είναι η νίκη. Θα το μαντέρα. Ακούμε βίντεο την απαρτή δηλωμένη. Λοιπόν, έχουμε να βγει μια μετάφραση. Είμαστε την αίθουσα τύπου, το Αρτέμιο Φράγκιν. Δεν θα έκρινε δημοσιογράφους. Είναι από πλευράς ΠΑΟΚ ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δημήτρης Αλπικίδης. Ξεκίνησαν οι ερωτήσεις στον Σαλπικίδη και θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Stiamo lezione per tutti, adesso noi non dobbiamo essere comunque negativi, dobbiamo concentrarci e combatteremo domani con tutte le nostre forze per ottenere il risultato migliore. Δημήτρη, πάω παράλληλα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει και μια πορεία στο πρωτάθλημα που είναι πρωτόγνωρη, μάλλον είναι πάρα πολλά χρόνια, περίπου 30 χρόνια. Κυριακή υπάρχει ένα τρίπ με τον Παναθηναϊκό και πολλοί κόσμος το συζητάει αυτό, πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτά τα δύο παιχνίδια και αν μπορεί να επηρεάσει την προσέγγιση του αυριανού αγώνα, το γεγονός ότι υπάρχει και η ανάγκη να έχει την άμεση ομάδα την Κυριακή στο πρωτάθλημα και ο αντίπαλος που είναι να παραδοθεί ακόμα τελείως. Το θεωρώ φυσιολογικό να υπάρχουν πολλών ειδών συζητήσεις, να φτάνει ο κόσμος και στο παιχνίδι της Κυριακής, αλλά από τη δική μας την πλευρά αυτό που έχουμε στο νου μας είναι το αυριανό παιχνίδι. Θα είναι μεγάλο λάθος να κοιτάμε τόσο μπροστά. Από εκεί πέρα υπάρχει ο προπονητής μας, ο οποίος μας το ετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτός ξέρει καλύτερα πώς θα διαχειριστεί το ψυχοδυναμικό και πώς θα αγωνιστεί η ομάδα στο αυριανό και στο επόμενο παιχνίδι της Κυριακής και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό όπως προσπαθούμε πάντα. Δεν έχουμε έναν ξεχωριστό στόχο. Είναι πολύ σημαντικό που η ομάδα θα πάει πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στόχος μας είναι ο επόμενος αγώνας. Δημήτρη, la domanda è il PAOK ha una posizione questa volta in campionato che non vedeva da tanti anni, circa 30. Domenica c'è un derby molto importante contro il Panathinaikos. Come gestirete queste due partite? Anche perché è importante tenere le forze, la necessità di tenere le forze anche per quella di domenica. La risposta è naturale pensare in questo modo, pensare a domenica, ma ora dobbiamo pensare soltanto a domani. È un errore quindi pensare a domenica. L'allenatore vedrà tutto quello che c'è da fare per gestire sia le forze ma anche la squadra in quest'ottica. Noi cerchiamo dalla parte nostra di dare sempre il meglio. Quindi sono importanti tutti gli obiettivi, sia quello ma anche quello in campionato. Ogni partita ha una storia a parte, quindi noi giochiamo partita per partita. Νομίζω ότι είναι κάποια τεχνικά θέματα τα οποία μένουν μέσα στα αποδητήρια, τα συζητάμε με τον προπονητή μας. Αυτός ξέρει καλύτερα από όλους τι λόγια κάνουμε. Θα επικεντρωθούμε εκεί και θα προσπαθήσουμε όπως είπα και πριν να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο αυριανό παιχνίδι. Cosa bisogna fare domani per ottenere il risultato migliore visto che abbiamo perso la prima partita? La risposta è l'allenatore sa benissimo cosa dobbiamo fare, ci parleranno nello spogliatoio, sa quali errori abbiamo commesso, vedremo di fare il meglio, gestire il miglior modo possibile, darci le indicazioni necessarie a ottenere un risultato positivo. Καλησπέρα από μένα. Το αυριανό παιχνίδι είναι για τον ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι που ενδεχομένως, αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα, δεν ελέγχει πλέον, δεν κρατάει τίχη στα χέρια του. Αυτό σας κάνει να το αντιμετωπίσετε διαφορετικά σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια που υπήρχε χρόνος και χώρος για να διορθωθούν οποιαδήποτε λάθη. Όπως είπα και πριν, επειδή με 6 τα παιχνίδια δεν υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις πολλά στραβοπατήματα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε αυτό που υπό οποιαδήποτε συνθήκες έπρεπε να κάνουμε. Θα
αποτέλεσμα για όσο και από εκεί και πέρα θα καταλήξουμε και στα επόμενα δύο παιχνίδια να συγκεντρώσουμε τους περισσότερους δυνατούς βαθμούς. Δεν θα πρέπει να προδικάσουμε τίποτα, ούτε μετά τον αυριανό αγώνα. Υπάρχουν τρία παιχνίδια. Η ομάδα μας θα διεκδικήσει και στα τρία παιχνίδια τις νίκες. Και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη. Είναι μεγάλο κίνδυνο για όλα τα παιδιά. Και το πιο σημαντικό, μεγαλώνουμε την ομάδα μας. La domanda, la partita domani se è negativa, visto che non avremo potuto di avere più la fortuna da parte nostra, e quindi ora non c'è più tempo per aggiustare gli errori eventualmente. La risposta è, come ho detto prima, non possiamo permetterci di inciampare nuovamente, come abbiamo fatto la partita di andata. Il nostro obiettivo è quello di combattere per ottenere più punti possibile nelle tre partite restanti. Dobbiamo tenere il meglio per andare avanti in Europa e alla fine vedremo. Andremo a fare i conti, ma in ogni caso noi saremo pronti per combattere in tutte e tre le gare. Nuovamente il risultato possibile migliore.
Διονύση θα κάνει ένα ντεμάντα με τον Καλτσατόρη. Καλό ράδυνα τώρα. Ολοκλήρωσε ο Σελπικίδης.